αλλαγής, θέλει συνθήκες διαλόγου. Δεν γίνεται με εντάσεις, με πυροδοτήσεις, με καταλήψεις, με κλειστά πανεπιστήμια, με υπουργούς που παραπέμπουν στο πειθαρχικό Πριτάνης. Όλο αυτό το πολεμοχαρές σκηνικό είναι ένα σκηνικό ξένο προς την παιδεία. Και αυτό νομίζω πρέπει να γίνει αντιληπτό ένθεν κακήθεν και στις δύο πλευρές. Αυτό λοιπόν που αναλάβαμε χτες. Πάντως έχουν περάσει και τρεις μήνες, κύριε Μιλόπουλε. Η αγάπη και η καταλλαγή καλή είναι κυρίως για την Εκκλησία. Εδώ είμαστε στον χώρο του Πανεπιστημίου. Καλός είναι και ο διάλογος και εδώ και η ησυχία, η ηρεμία. Δεν λέει κανείς όχι. Αλλά τρεις μήνες ηρεμία. Πολύ δεν είναι. Έχουμε μετατρέψει την παιδεία σε παιδεία μαχών. Έτσι. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα. Το θέμα είναι, κύριε καθηγητά μου, είναι αν υπάρχουν προοπτικές και δυνατότητες να βγούμε από αυτή την ιστορία. Κοιτάξτε, διότι η αποτύπωση μιας κατάστασης ότι τα πράγματα δεν είναι καλά, το ξέρουμε. Και ούτε πριν ήταν είναι το θέμα. Λοιπόν, αυτό είναι μια στιγμή, μια κίνηση του Υπουργείου. Το ζήτημα δεν είναι αν τα πράγματα είναι ή δεν είναι καλά. Δεν είναι. Είναι τι κάνουμε. Τι κάνουμε, ακριβώς. Η υπόθεση της διαθεσιμότητας, η οποία ήρθε μετά την υπόθεση της λιτότητας στα πανεπιστήμια, που το έχουμε ξαναπεί, η παιδεία δεν έπρεπε να συμπεριληφθεί στη λιτότητα. Στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια είχαμε την ευκαιρία την περσμένη εβδομάδα και φιλοξενούσαμε τη Σύνοδο των Ευρωπαίων Πριτάνεων. Οι οποίοι μας διαβεβαίωσαν ότι η βασική αρχή των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και θα έπρεπε να είναι και των ελληνικών, είναι ότι η παιδεία δεν είναι δαπάνη για να την περικόψει σε εποχή λιτότητας, είναι επένδυση. Άρα η παιδεία θα έπρεπε να έχει εξαιρεθεί από τη λιτότητα. Ένα το κρατούμε. Υποστήκαμε όμως μια βάρβαρη μείωση, ξέρετε, την τάξη του 60%. Το 60% δεν παλεύεται με μεθόδους εξορθολογισμού και περιστολής των δαπανών. Το 60% σημαίνει ότι πρέπει να μειώσει το φυσικό σου αντικείμενο. Κύριε Πρίτανη, μην πάμε σας παρακαλώ σε αυτά για να μπούμε λίγο στο καυτό θέμα της συζήτησης. Άρα η συνάντηση χθες ήταν άκαρπη στην πραγματικότητα. Θα σας φέρω στο καυτό θέμα, δώστε μου μισό λεπτό αν θέλετε. Μετά τη λιτότητα ήρθε η διαθεσιμότητα. Ναι. Μία πολιτική άδικη, η οποία ξεκίνησε από μια παραδοχή λαθασμένη, ότι τα πανεπιστήμια έχουν πλεονάζον προσωπικό. Δεν είναι αληθές. Μπορεί να έχουν προσωπικό το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει πιο αποδοτικά με ένα μεταρρυθμιστικό σχέδιο, αλλά όχι ότι έχουν πλεονάζον προσωπικό. Και τώρα φτάνουμε στην κατάσταση που είμαστε σήμερα, με ένα πανεπιστήμιο να είναι κλειστό. Ελπίζω σήμερα να γίνουν κινήσεις τέτοιες ώστε και το Πανεπιστήμιο της Αθήνας να ανοίξει. Η πληγή όμως παραμένει. Και να πω μόνο αυτό. Ακούω υποκριτικά κροκοδίλια, ας το πούμε έτσι, δάκρυα για το χαμένο εξάμεινο. Ναι. Εγώ ξέρετε, κλαίω για το χαμένο εξάμεινο. Αλλά κλαίω πολύ περισσότερο και για τα πολλές δεκάδες χαμένα εξάμεινα που θα έχουμε από εδώ και πέρα. Με μια γενιά φοιτητών οι οποίοι θα σπουδάζουν και θα παίρνουν πτυχία τα οποία θα είναι χειρότερα από αυτά που έπαιρναν οι προηγούμενες γενιές. Εδώ είναι το θέμα και αυτό πρέπει. Κύριε Πρίτανη, μπορείτε να τα βρείτε με το Υπουργείο. Υπάρχει περιθώριο να βρεθεί λύση. Μπορείτε να συνεννοηθείτε με τον Υπουργό. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Μπορούμε να συνεννοηθούμε με τον Υπουργό. Αν είναι θέμα προσωπικό. Πότε, τι είναι θέμα προσωπικό. Όχι, λέω, μήπως θέλετε και θέμα προσώπου. Όμως, ο Υπουργός είναι φορέας μιας συγκεκριμένης πολιτικής, η οποία θέλει την παιδεία να αντιμετωπίζεται σαν δαπάνη και όχι σαν επένδυση. Όσο αυτό υπάρχει, μπορούμε να συνεννοούμεθα και να μιλάμε, αλλά δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Διότι εμείς πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή μόνο η παιδεία θα μας βγάλει από την ύφεση και την οικονομική κρίση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε το μέλλον. Αν λοιπόν η παιδεία αντιμετωπίζεται με τον τρόπο που αντιμετωπίζεται, μιλάμε με τον κύριο Αρβανιτόπουλο και συνεννοούμε τα. Γιατί σας είπα, ένας ευγενής άνθρωπος, πολιτισμένος, είναι συνάδελφος κτλ. Αλλά δεν αρκεί. Το ζήτημα είναι, μπορούμε να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα στα θέματα της παιδείας, ώστε να την αντιμετωπίσουμε σαν επένδυση, ώστε στο εξής να την αντιμετωπίζουμε, να την θωρακίσουμε πρώτα απ' όλα, να μην βλέπω αυτή την αθλειότητα των εφημερίδων, οι οποίες επιτίθενται σε έναν Πρίτανη, επειδή πήγε ένα Σαββατοκύριακο σε μια επαγγελματική του υποχρέωση που είχε από 6 μήνες πριν, ξέρετε, κύριε Πρίτανη. Επειδή είστε πάντως, κύριε καθηγητά, και επειδή πολλές φορές τα έχουμε συζητήσει. Μισό λεπτό, κύριε. Μισό λεπτό. Και τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά και επειδή είναι προσωπικά και δεν είναι και καλό που λένε να εκμεταλλεύεται κανείς τίποτα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Επειδή είστε Πρίτανη στο Πανεπιστήμιο. Σε μια φάση κρίση θα σηκωνόσαστε να φύγετε. Εγώ δεν θέλω να μπω στην κουβέντα ούτε περί θεάτρου ούτε περί. Μιλάω για την επαγγελματική σοβαρή αντιμετώπιση προβλήματος. Καίγεται ο χώρος σας. Θα φεύγατε. Σε αυτό που λέτε συμφωνώ. Δεν συμφωνώ με την αθλειότητα όμως. Αφήστε τα άλλα τώρα και του πλαγισμού και τα λοιπά. Δεν μιλάμε τώρα είτε για το χώρο είτε για το χώρο σας. Το πανεπιστήμιο είναι κλειστό. Η φοιτητή είναι έτσι όπως είναι. Θα φεύγατε. Το ξέρω ότι εσείς προσωπικά δεν το κάνετε ποτέ. Άρα λοιπόν, εάν ο κύριος Πέτρο. Δεν είναι το ίδιο όλοι. Τι να κάνουμε τώρα. Εγώ αυτό το οποίο θέτω. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Εγώ όμως θέτω το εξής θέμα. Αν ο κύριος Περεδίνης και πάει στο Παρίσι για να συμμετάσχει σε ένα επιστημονικό συνέδριο και να δώσει μία ομιλία, θα έλεγαν τα ίδια. Κακώς θα πήγαινε, κύριε Πρίτανη. Κακώς θα πήγαινε όταν ο χώρος του είναι διαλυμένος.
Διαλυμένο είναι. Αυτό που λέτε το αυτό λέμε. Μιλάμε για το θέατρο. Αφήστε το. Το άλλο είναι. Αυτό είναι δικαίωμά του. Αυτό είναι το εύκολο το άλλο. Δεν είναι εκεί η κουβέντα. Το να λαϊκίσει με αυτό, κύριε Πρίτα, είναι πολύ εύκολο πράγμα. Και τα μέσα αρέσκονται και στο λαϊκισμό και στον κυτρινισμό και σε όλα. Μην πάμε εκεί. Η προσπάθειά μα με τον Υπουργό για να επανέλθουμε στο θέμα. Προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε ότι αυτή τη στιγμή η ανώτατη εκπαίδευση θέλει καταλλαγή. Ωραία. Είναι όρος. Είναι όρος η ακύρωση. Αναστολή εφαρμογής θρησκείας, δεν ξέρω πώς να το πω, η ακύρωση, η επανέναρξη διαλόγου από την αρχή, πώς. Κοιτάξτε, εμείς όπως ξέρετε πολύ καλά, στείλαμε την κοινή υπουργική απόφαση διαθεσιμότητα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ναι. Με το αίτημα της ακύρωσης ως αντισυνταγματική. Και αυτό θα κριθεί στις 14 Ιανουαρίου. Αυτό το αίτημα παραμένει. Ναι, τώρα, μέχρι τότε εμείς αγωνιζόμαστε προκειμένου να απαλλαγούμε από τη διαθεσιμότητα στο πλαίσιο της νομιμότητας. Η νομιμότητα λέει ότι θα πάτε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Πολύ ωραία. Αυτό το κάναμε. Από εκεί και ύστερα προσπαθούμε τώρα να ηρεμήσουμε τα πράγματα στο Πανεπιστήμιο, προσπαθούμε να διευθετήσουμε τις τρομερές επιπτώσεις που έχει η διαθεσιμότητα. Εσείς είπατε πριν λίγο ότι το Πανεπιστήμιο μου σήμερα έχει μια μικρή κατάληψη. Ναι, ναι. Εγώ να σας πω ότι τα παιδιά κάνουν μάθημα με μείον 2 βαθμούς Κελσίου τη νύχτα, το βράδυ, χτες, σε παγωμένες αίθουσες. Γιατί έχει πει. Ολοκληρώστε, κύριε Πρίτανη, ολοκληρώστε. Δηλαδή, για να πούν και οι εκπρόσωποι εδώ. Η προσπάθεια που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι να υπάρξει μια καταλλαγή. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου της Αθήνας πρέπει να αποκαταστήσει το κύρος. Πρέπει λοιπόν να πέσουν οι τόνοι. Δεν θα διευθετηθεί η κρίση αν ο πρίτανης. Ευχαριστούμε, κύριε Πρίτανη. Καλημέρα. Να είστε καλά, κύριε Πρίτανη. Σας ευχαριστούμε πολύ.